ευθυνών, πολιτικά μιλάω. Τα άλλα είναι ποιος ήταν πολιτικών ευθυνών, που με ρωτήσατε. Αν και ποιες πολιτικές ευθύνες θα αναλάβει, θα φανεί και η ευαισθησία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού έναντι των γεγονότων και όλων αυτών που σχολιάζουν. Γιατί ποιες πολιτικές ευθύνες ακούστε. Γιατί πρέπει να αναλάβει ο Δένδιας με τον Αθανασίου, αν δεν τις αναλάβει, αν δεν τις αναλάβει, θα τους αποδώσει ο ελληνικός λαός. Διότι το πράγμα είναι καταρχήν και κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα. Το ανέφερα και άρχισε η στραψοδικία. Ποιοι οι συνεργάτες, ποιοι διαμορφώσαν ένα τέτοιο κλίμα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ευθύνη των δύο συγκεκριμένων υπουργών που καταγγέλθηκαν ορισμένα πράγματα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανεξαρτητής δικαιοσύνης. Όταν αυτά, μια κυβέρνηση. Άρα και εσείς θέτετε Όταν αυτά, αθριζόμενα, με χαρακτηριστικές προσβολές και άλλων θεσμών και δημοκρατικών διαδικασιών, πρόκειται περί ενός συνολικού πολιτικού προβλήματος. Θεωρείτε, αυτό σας λέω εγώ. Θεωρείτε ότι υπήρξε μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης για να πάνε μέσα οι Χρυσαυγίτες? Μην με ρωτάτε αν υπήρχε ή όχι η μεθόδευση. Λέω η εξέλιξη των γεγονότων. Ξεχάσατε και το ξεχνάτε επανειλημμένα, συζητώντας λεπτομέρειες κτλ. Που έχουν τη σημασία τους. Ότι κοινός παρονομαστής. Αυτό που σας ρωτάω, πάντως, με συγχωρείτε, δεν είναι λεπτομέρεια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέτε. Επιτρέψτε μου να γυρίσω στο πολιτικό και να σας πω. Κοινός παρονομαστής. Είναι απολύτως πολιτικό. Ακούστε και εγώ, σας λέω το πολιτικό. Ή αν θέλετε τη δική μου την ενόχληση. Θεωρείτε ότι υπάρχει μεθόδευση? Ακούστε τη δική μου την ενόχληση. Ακούστε τη δική μου την ενόχληση. Με τον κύριο Μπαλτάκο παντός. Είναι ότι κοινός παρονομαστής. Κοινός παρονομαστής. Ο κύριος Μπαλτάκος έκανε δήλωση. Συγγνώμη, κοινός παρονομαστής. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια μεθοδολογία. Κύριε Ξηδάκη, να τελειώσω μια κουβέντα. Κοινός παρονομαστής. Τη αγωνία, τη ανταλλαγή, τη υβριστική, τη απόδοση ευθυνών. Φαντάζομαι το προσέξατε, ήταν η αγωνία πώς θα σταματήσουμε την εκλογική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αυτό κοινή αγωνία και αν το κάναμε καλά ή δεν το κάναμε. Δεν ξέρω αν αληθεύουν ή όχι. Κοινός παρονομαστής είναι αυτό. Επομένως, πολιτικά, εγώ θέλω να σας πω ότι είναι θέμα που δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις και τι πολιτικές επιτάσεις θα αναλάβει. Δεν σταματάει το ΣΥΡΙΖΑ η Χρυσή Αυγή. Γιατί συνδέεται το ένα με το άλλο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα τα συνδέσανε ήδη. Ο κύριος Μπαλτάκος, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μπαλτάκος, αν δεν κάνω λάθος. Η Χρυσή Αυγή κόβει η καταγγελία που υπόθηκε. Η καταγγελία που υπόθηκε και η αντιστροφή της πραγματικότητας ήταν ότι η Χρυσή Αυγή. Όχι όλοι μαζί, όχι όλοι μαζί. Η καταγγελία ή, εν πάση περιπτώσει, η ανάλυση που ήταν κάτω από αυτό ήταν ότι η Χρυσή Αυγή κόβει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και επιτρέπει να φαίνεται ή να φουσκώνει η εκλογική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν αυτής της ανάλυσης προέκυψε η δίωξη. Αυτή ήταν η ανάλυση. Αυτή την άποψη του κ. Μπαλτάκου. Ο κ. Χουντής είναι η υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Καλά, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, είναι ή δεν είναι, Γιώργο μου. Είναι σαφές, κύριε Χουντή. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος. Όλη την ημέρα η Χρυσή Αυγή λέει ότι η δίωξη έγινε ειδικό με ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέει ο κ. Χουντής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα τι θα δικαστούμε τώρα εδώ και μόνο. Λοιπόν, μα κοινή βάση συνεννόηση. Κοινή βάση συνεννόηση. Επειδή ακούμε από αυτό. Όχι, αν πείτε στην τηλεόραση ότι συμφωνείτε με αυτή την άποψη, υπάρχει θέμα. Μα συγχωρείτε. Για ποιο.